Του νέου κυβερνητικού συνασπισμού της Ιταλίας και με φόντο τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της, ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας προοδευτικού μετώπου απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς και των πολιτικών λιτότητας που τη θρέφουν, όπως είπε. Χρειάζεται σήμερα στην Ευρώπη ένα ευρύτατο προοδευτικό μέτωπο που θα ξεκινά από τα αριστερά της αριστεράς και θα αγγίζει ως το προοδευτικό κέντρο ένα μέτωπο με αιχμή την απάντηση στην άνοδο της ακροδεξιάς. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα αποκτήσουμε τις ίδιες απόψεις. Ενδεχομένως δεν σημαίνει ότι όλοι θα είμαστε στο ίδιο κόμμα. Και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι έρχονται οι βάρβαροι να καταλάβουν την πόλη, θα βρεθούμε στα τείχη της πόλης για να την προστατεύσουμε και να διώξουμε τους βαρβάρους. Μόλις είπα τη λέξη βάρβαρη, μου κάνετε ερώτηση για το Σαλβίνι. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπεραμύνθηκε τη σημασία των Πρεσπών, παρότι, όπως είπε, η συμφωνία με τη γείτονα στήχησε στο εκλογικό αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο δεν μετανιώνουμε για αυτήν μας την επιλογή, αλλά αισθανόμαστε περήφανοι που αποφασίσαμε να παραμερίσουμε το πολιτικό κόστος. Ο πολιτικός μου αντίπαλος και σημερινός πρωθυπουργός έκανε μία βασική πολιτική επιλογή η οποία απεδείχθη αποτελεσματική σε ό,τι αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα. Την πολιτική επιλογή να χαϊδέψει τα αυτιά όλων όσων ήθελαν να ακούνε λόγια εθνικιστικής υπεροχής και υπερηφάνειας. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, οτιδήποτε κάνεις το βρίσκεις μπροστά σου. Νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ιταλικής Βουλής Φίκο, τον Υπουργό Οικονομικών Γκουαλτιέρη και τον Επίτροπο και πρώην Πρωθυπουργό Τζεντιλόνι. Άρχισε σήμερα από τη λεωφόρο.